Γεια σας χωρίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και θα φτιάξουμε αυτό το υπέροχο σχέδιο για runner. Πλέχεται σχετικά εύκολο. Έχει ένα μικρό βαθμό δυσκολία για εσά τι τελείω αρχάριε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να αποθηκεύετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τι φίλε σα. Σκοπό είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Κορίτσα, όπως γνωρίζετε, σε όλα τα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγή, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσεί μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω και στα τέσσερα κανάλια με υπότιτλους Ό,τι απορίε έχετε, μόνο μέσα στι ομάδε μου ή e λάδα στο Facebook μπορώ να σα τι λύσω. Και όσε θέλετε να με ακολουθάτε και στι πρεμιέρε, καλό είναι να έχετε επιλέξει τη λέξη όλα στα βίντεο, ώστε την ώρα της πρεμιέρες να σας εξηγώ ό,τι απορία έχετε επάνω στο σχέδιο. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε, το οποίο θα είναι πολλά τα βίντεο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το δέκατο μέρος του βίντεο μας. Έχω φτάσει ακριβώς εδώ και έχω γεμίσει τα ποδαράκια τα οποία σας είπα στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα, τι θα πάμε να κάνουμε. Θα πάμε να κάνουμε τρεις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις αλυσίδες θα πάω ακριβώ εδώ στη μέση, θα βάλω το πενινάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριθμο, δηλαδή κάνουμε την πλέξη αράχνη. Μία, δύο, τρει αλυσίδε, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τι δύο πρώτε μου δουλειέ, θα πάρω κλωστή, θα κάνω. κλείσω τι άλλε μου δύο. Βλέπετε τι κάναμε στην ώρα. Τώρα, τι θα πρέπει να κάνουμε. Πάλι τρει αλυσίδε. Μία, δύο, τρει. Ένα, δύο ποδαράκια αφήνω. Πάω στο τρίτο. Βάζω το βελονάκι μου μέσα. Τραβάω. Παίρνω κλωστή. Κλείνω και τι δύο μου φλιάδε με ένα άριχτο. Μία, δύο, τρει αλυσίδε. Θα πάρω κλωστή. Θα πάω ακριβώ εδώ. Πάνω στο ποδαράκι. Εφόσον έχω αφήσει ένα, δύο ποδαράκια, θα πάω στο τρίτο. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου. Θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα γεμίσω όλα σε αυτή εδώ τι πέντε μου αλυσίδε με πέντε ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή και θα κάνω ποδαράκια. Ένα. 2 3 4 και άλλο 1, 5 έχω κάνει τα 5 ποδαράκια θα πάρω κλωστή θα πατήσω πάνω στο ποδαράκι θα τραβήξω και θα κάνω 1 ποδαράκι τώρα ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι από εκεί που αρχίσαμε θέλω να μου το κάνετε μέχρι να τελειώσετε τη σειρά σας τελείωσα τη σειρά μου θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και καλό είναι όταν κάνετε τι αλυσίδε να έχετε γυρισμένα το πλεφτό. Πάμε να κάνουμε 5 αλυσίδε: 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω εδώ στο ποδαράκι. Θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδε. Θα πάρω κλωστή επάνω εδώ στο ποδαράκι. Θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να γεμίσω όλα τα ποδαράκια. Βλέπετε, τα γέμισα τα ποδαράκια. Τώρα θα κάνουμε μία, δύο αλυσίδε, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ, πάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδε, θα πάρω κλωστή επάνω εδώ στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Κορίτσα, κάθε φορά που θα γυρίζω, αυτό εδώ το κομμάτι, τα δύο, ποδα... τα δύο κουτάκια, τα 7 ποδαράκια και τα δύο κουτάκια, δεν θα σας τα λέω ούτε από μία μεριά ούτε από την άλλη. Πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα πάμε να κάνουμε 5. Αλυσίδες. Μία, δύο τρει, 4, 5. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι. Θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο λυσίδε. Θα πάρω κλωστή εδώ επάνω στο ποδαράκι. Θα πατήσω ώστε να σχηματίσω κουτάκι. Έκανα ένα ποδαράκι. Μία, δύο λυσίδε. Θα πάρω κλωστή. Θα πατήσω επάνω εδώ στο ποδαράκι. Και θα κάνω ένα ποδαράκι και τώρα θα πάω και θα γεμίσω όλα τα ποδαράκια μέχρι αυτό εδώ το ποδαράκι από ένα ποδαράκι στο καθένα. Μένει να το τελειώσω εδώ ακριβώς που τελειώνει. Λοιπόν βλέπετε έκανα επανάληψη της από κάτω μου σειράς γεμίζοντας τις με ποδαράκια. Τώρα πάμε να κάνουμε την πλέξη δίχτυ που σημαίνει ότι θα κάνω τις 5 μου αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι στη συνέχεια πάλι την πλέξη δίχτυ πέντε αλυσίδες μία, 2, 3, 4, 5 θα πάρω κλωστή επάνω εδώ στο ποδαράκι θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι τώρα θα πάρω κλωστή και θα πάω να γεμίσω τα υπόλοιπα ποδαράκια και όταν φτάσω εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι ακριβώ εδώ σε αυτό το ποδαράκι θα σας πω και τη συνέχεια ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι εδώ που αρχίσαμε εδώ ακριβώς θα το κάνετε μέχρι να τελειώσετε τη σειρά σας λοιπόν βλέπετε τελείωσα τη σειρά μου θα γυρίσω το πλεκτό μου και ό,τι έκανα σε αυτή μου εδώ τη σειρά που μπήκα μέσα μέχρι και εδώ που έκανα τα δύο ποδαράκια θα το κάνω ακριβώς μέχρι να φτάσω εδώ και μετά θα σας πω τη συνέχεια λοιπόν όπως σας είπα το σημείο από τα δύο, τα δύο κουτάκια, τα γεμάτα ποδαράκια, με εδώ, δεν θα σας το λέω καθόλου, γιατί, δε, γιατί αν σας αρχίσω και το λέω θα κάνουμε περισσότερα βίντεο και δεν συμφέρει ούτε σας ούτε εμένα να σας κουράζω. Τώρα, εδώ που φτάσαμε τι θα κάνω, θα πάω να κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, πάω να κάνω την πλέξη. Αράχνη, θα πάω εδώ πάνω στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλουσί, θα κλείσω με αριχτό. Μία, Δύο, 3 αλυσίδε, θα πάρω κλωστή εδώ, επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία, δύο αλυσίδε, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω ένα, δύο ποδαράκια, θα πάω στο τρίτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Συνεχίζουμε να κάνουμε μία, δύο αλυσίδε, αφήνω ένα, δύο ποδαράκια, πάω στο τρίτο και βάζω το βελονάκι μου μέσα, τραβάω και κάνω ποδαράκι. Βλέπετε! τι έχω κάνει έω την ώρα. Τώρα θα πάω να γεμίσω όλα αυτά τα ποδαράκια μέχρι να φτάσω εδώ που σα δείχνω με το βελονάκι. Βλέπετε, έχω φτάσει στο σημείο. Τώρα θέλω να καταλάβετε τι έχουμε κάνει τώρα. Τώρα πάμε να κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή με λίγα λόγια πάμε να κάνουμε ακριβώς εδώ που έχουμε τη σειρά μας. Αυτή εδώ τη σειρά πάμε τώρα. Που είναι στην πλέξη δίχτυ για να κάνουμε. Δηλαδή κλείνουμε το σχέδιο, το ρόμβο. Προς τα επάνω μας αυτή τη φορά. Πάμε να το συνεχίσουμε. Και τώρα, τι θέλω να μου κάνετε. Όπως είμαστε εδώ, θα πάμε να κάνουμε μία, δύο, τρεις αλυσίδε. Θα μπω εδώ στο κενό, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με αριχτό. Μία, δύο, τρεις αλυσίδε θα πάρω το... Ρο... Λωσί στο βελονάκι μου θα πατήσω επάνω στο δαράκι, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Ό,τι έκανα σε αυτό το σημείο θέλω να μου το κάνετε μέχρι εδώ, ακριβώς που θα δείχνω με το βελονάκι. Αλλά εδώ που έχω τα ποδαράκια, ένα, δύο ποδαράκια θα αφήσω, θα πάω στο τρίτο, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τα τραβήξω, θα κλείσω με αριχτό. Μία, δύο, τρει αλυσίδε παίρνω κλωστή πάνω στο ποδαράκι. Ώστε να κάνω ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε δηλαδή σε αυτό το σημείο θα το κάνουμε όπως σας είπα μέχρι εδώ να τελειώσουμε. Βλέπετε ακριβώς εδώ που έφτασα. Τώρα θα πάω να επαναλάβω από εδώ που έχω τα ποδαράκια μέχρι εδώ στην αρχή και στην αντίθετη μου μεριά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!